Η ώρα είναι 5 το απόγευμα και οι αγρότες του μπλόκου του Κάστρου κάνουν πράξη την απειλή τους. Κατεβάζουν τρακτέρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και εμποδίζουν την ομαλή ροή των οχημάτων. Μοιράζουν φυλάδια με τα αιτήματά τους στους διερχόμενους οδηγούς. Θέλουν τους πολίτες κοντά τους, υποστηρίζουν. Ναι, αυτός ήταν ο στόχος, να διαβάσει η κοινωνία και να ενημερωθεί για αυτά που πραγματικά διεκδικούμε και να καταλάβει ότι όλα αυτά τα αιτήματα συμπεριλαμβάνουν και αυτούς τους ίδιους μέσα. Ο αγώνας πρέπει να είναι σύσσωμος. Η κοινωνία περνάει τις πιο κρίσιμες ώρες της. Πρέπει όλοι να βγουν στον δρόμο και να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Ιδιωτοί, το πρώτο με τοπικό μπλόκο των αγροτών προς τη Βόρεια Ελλάδα, σκληραίνουν τη στάση τους. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, τα τρακτέρ τους πάτησαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στόχος τους, η ανάσχεση της κυκλοφορίας των οχημάτων υπό το βλέμμα ισχυρής αστυνομικής δύναμης, να γίνει ευκαιρία να ενημερώσουν τους πολίτες για τα αιτήματά τους. Προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα για φθηνό ρεύμα και πετρέλαιο, για μείωση του κόστους παραγωγής και τιμές στα αγροτικά προϊόντα που δεν θα φτάνουν στον καταναλωτή στη δεκαπλάσια τιμή από το χωράφι. Ναι, συναποφασίσαμε σήμερα το μεσημέρι στη συνέλευσή μας να κλείσουμε την Εθνική Οδό και να μοιράσουμε φυλάδια με τα αιτήματά μας στα διερχόμενα οχήματα. Πράγματι δεν έχουν ικανοποιηθεί τίποτα από τα βασικά μας αιτήματα. Αναμένουμε από την κυβέρνηση νεότερες ανακοινώσεις για να μπορέσουμε να πάμε να κουβεντιάσουμε. Οι αγρότες της Βιωτίας, που αντιπροσωπεία τους θα βρεθεί στις εργασίες της έκθεσης Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη, δηλώνουν αποφασισμένοι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Τη Δευτέρα και μετά την Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουμε, αν όλοι οι αγρότες αποφασίσουν να κλείσουμε την Εθνική Επαναορίστων, θα πραγματοποιηθεί.